Πάμε μέσω στη Ρώμη και την απεσταλμένη του Open τη Μαρία Αρώνη που θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες και το κλίμα. Καθώς μας χωρίζουν, Μαρία, καλησπέρα από την Αθήνα, 4-5 ώρες από τη στιγμή που θα κλείσουν οι κάλπες και θα δούμε τα πρώτα exit polls. Καλησπέρα από την Ρώμη. Νοικοκυρίες και κύριοι, βρίσκομαι έξω από ένα εκλογικό κέντρο στην ιστορική καρδιά της Ρώμης. Εδώ ψηφίζουν πολλοί πολιτικοί. Βλέπετε τον κόσμο πίσω μου, μπαίνει και βγαίνει να ψηφίσει. Έχει αυξηθεί η ροή τις τελευταίες ώρες. Οι κάλπες κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος. Να πούμε ότι είναι μια κρίσιμη αυτή η εκλογική αναμέτρηση, γιατί οι Ιταλοί, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, αναμένεται να εκλέξουν την πλέον ακροδεξιά κυβέρνηση στην μεταπολεμική ιστορία της Ιταλίας. Και το λέω αυτό διότι το κόμμα Φρατέλι ντ' Ιταλία της Γιόρτζια Μελόνι, που έρχεται πρώτο στις δημοσκοπήσεις, έχει καταβολές από το μεταπολεμικό φασιστικό κίνημα, το MSI, το ιταλικό, το παλιό. Και εάν τελικά επαληθευτούν οι δημοσκοπήσεις, δηλαδή αν ο ακροδεξιός συνασπισμός με τη Μελόνι, τον Μπερλουσκόνι και τον Σαλβίνι έχουν το άνετο προβάδισμα, πάνω από 45% το δίνουν οι δημοσκοπήσεις, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι στάση θα κρατήσει αυτή η κυβέρνηση στον πόλεμο στην Ουκρανία και απέναντι στον Πούτιν. Διότι η κυρία Μελόνι έχει θέσεις φιλοατλαντικές, οι εταίροι της όμως, ο Μπερλουσκόνι και ο Σαλβίνι, κλείνουν συνεχώς το μάτι στον Πούτιν. Επίσης είναι ένα ερώτημα αν η κυρία Μελόνι τελικά θα κάνει πράξη τις προεκλογικές της δηλώσεις, διότι όποια κυβέρνηση και αν εκλεγεί έχει να αντιμετωπίσει ένα δύσβατο δρόμο με την ενεργειακή κρίση, την ακρίβεια και με την γενικότερη ασθένεια που υπάρχει στην Ευρώπη. Η κυρία Μελόνι μπορεί προεκλογικά να λέει ότι θα χτυπήσει τη γροθιά στο τραπέζι στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως να δούμε εάν τελικά θα γίνει αυτό, δεδομένου ότι εξαρτάται εμπολής και από την χρηματοδότηση των κοινοτικών κονδυλίων, από τα χρήματα του Ταμείου Ενάκαμψης, αφού η Ιταλία είναι και μια χώρα που έχει ένα υπέρογκο χρέος. Είναι κρίσιμο αν δηλαδή η Ευρώπη αποκτήσει έναν δεύτερο Όρμπαν που θα λέει σε όλα όχι, αλλά δεν θα μπορεί να αποφασίσει, ή αν θα αλλάξει τακτική όπως λες η Γιόρτζια Μελόνι. Αυτό μένει να το δούμε από το αποτέλεσμα που θα βγάλουν. Λοιπόν, Μαρία, παραμένουμε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο θα επανέλθουμε.